συνέντευξη αυτή. Η τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να σας δούμε σε μια συνέντευξη ήταν προεκλογικά. Το debate, νομίζω. Ήταν το debate, ορθά το επισημαίνετε. Νομίζω ότι ο καταλληλότερος τρόπος, το σημείο για να ξεκινήσει αυτή η συνέντευξη απόψε, είναι ο τίτλος ο οποίος έδωσε η Die Welt, τα γερμανικά μέσα. Το ακυβέρνητο πλοίο είναι μια πραγματικότητα αυτή? Είναι κάτι το οποίο είχε περιέλθει στην αντίληψή σας ως ένα μήνυμα που είχε περαστεί? Μήνυμα από ποιον? Από τους Γερμανούς, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα εδώ. Κύριε Χαρίτο, σήμερα η επίσημη φωνή της γερμανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, η γερμανική πρεσβεία, διαψεύδει πλήρως το δημοσίευμα αυτό. Βεβαίως το δημοσίευμα αυτό υπάρχει, κάτι θέλει να πει, και αυτό που θέλει να πει είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένοι συντηρητικοί, εγώ θα έλεγα, κύκλοι, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να βάλουν εναντίον της Ελλάδας. Προφανώς και αυτή η στάση και θέση δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη στάση της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν αφορά ενδοκυβερνητικές διαφορές και δεν θέλω να επισέλθω σε κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να παραμείνω στο γεγονός ότι σήμερα είχαμε μια διάψευση απόλυτη του δημοσιεύματος αυτού, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει η γερμανική πρεσβεία, καθώς και την αναφορά στη διάψευση αυτή σε γεγονότα. Στο ότι υλοποιείται το πρόγραμμα, στο ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν στην Ελλάδα και έκανε δηλώσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες λίγες μέρες πριν, δεν έχει περάσει μήνας. Κύριε Σταϊμάγκερ, ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια πραγματικότητα την οποία γνωρίζουμε πια, μόνο που δεν είναι οι ίδιοι όροι. Η χώρα μας όχι μόνο υλοποιεί τις δεσμεύσεις, αλλά και έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής πάρα πολύ δύσκολους κάβους. Τους δυσκολότερους, θα έλεγα. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει κλείσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα όσα ήταν πάνω στο τραπέζι και απειλούσαν τη χώρα, το Brexit, το κούρεμα των καταθέσεων, δεν υπάρχουν πια πάνω στο τραπέζι. Συνεπώς, αν κάποιοι θέλουν από το παράθυρο να φέρουν όσα δεν κατάφεραν να φέρουν από την πόρτα τον προηγούμενο Ιούλιο, θα διαψευστούν. Θα έρθουμε σε χώρα, λίγο σε αυτά που αυτή τη φορά, τώρα, μαζί δεν είναι μόνη στην Ευρώπη. Θα έρθουμε σε η λίγο χώρα σε αυτή αυτά. Τη φορά έχει συμμαχίες. Η χώρα αυτή τη φορά είναι ένα παράδειγμα και για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, οι πολίτες να έχουν λόγο για τις εξελίξεις, και εμείς αυτό το αναδείξαμε τόσο με το δημοψήφισμα όσο και με την εκλογική αναμέτρηση μετά τη συμφωνία, και οι πολίτες έκριναν για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα με όλα πάνω στο τραπέζι. Και βεβαίως νομίζω ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο τελείως διαφορετική από αυτή του περασμένου καλοκαιριού. Μάλιστα. Σε μια περίοδο που η προσφυγική κρίση αλλάζει τους σχετισμούς, μετατρέπει, αλλάζει την ατζέντα, θα έλεγα. Συνεπώς όλα αυτά καθιστούν, κατά την άποψή μου, τελείως διαφορετικές συνθήκες μέσα στους οποίους διεξάγεται αυτή η αντιπαράθεση. Γι' αυτό και θα έλεγα, για να το κλείσω, τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν με ανησυχούν. Θα δώσω το λόγο, πριν μάλλον δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να το ξανανοίξω λίγο το θέμα αυτό εγώ, ρωτώντας σας αυτό που αρκετοί συνάδελφοι ξένοι δικοί μας συνέδεσαν με το δημοσίευμα, με το ακυβέρνητο πλοίο, δηλαδή ότι πριν από 10-15 μέρες, πόσο ήταν, ζητήσατε τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, μιλήσατε για συνένεση, δύο μέρες μετά η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ποια συνένεση μέχρι και διεύρυνση μπορούμε να δούμε στο κυβερνητικό σχήμα. Μήπως αυτό δημιούργησε μια τέτοια εντύπωση? Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι στη χώρα μας για τα αυτονόητα πράγματα διεξάγεται πολλές φορές μια συζήτηση η οποία δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος της ευθύνης που πρέπει να μας αναλογεί όλους. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κουλτούρα διαλόγου, και δυστυχώς δεν υπάρχει. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όλη αυτή η κρίση, όλο αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα περνάει μέσα από τη χώρα μας. Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι πολιτικοί αρχηγοί, παρά τις μεγάλες διαφωνίες τους, τις συγκρούσεις τους, τις διαφορές τους, να έχουν τη δυνατότητα να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε, βρε αδελφέ, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
Αν δεν έκανα αυτή την κίνηση, θα με κατηγορούσαν όλοι ότι, ξέρετε, και δικαίως, έχουμε τόσα μεγάλα και κρίσιμα θέματα και δεν έρχεσαι και κλεισμένο το θυρό να μας ενημερώσεις, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται και μένεις μόνο στην αντιπαράθεση. Και μόλις κάναμε αυτή την αυτονόητη κίνηση, όχι μόνο για το προσφυγικό ομολογό, αλλά και για ζητήματα που κατά την άποψή μου είναι μείζονος σημασίας, όπως το ασφαλιστικό το οποίο έρχεται και είναι ζήτημα των επόμενων γενεών και πρέπει όχι να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Το ζήτημα της συνταγματικής μεταρρύθμισης που εμείς έχουμε εξαγγείλει και αφορά την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, συνολικά εγώ θα έλεγα, και το πώς πρέπει να πάμε σε ένα συντεταγμένο διάλογο. Θελήσαμε λοιπόν, και ξέρετε αυτό αποτελεί και δική μου άποψη για κυβέρνησης. Ναι, έχω και δεν το παραδέχομαι. Σε πολλά ζητήματα την άποψή μου την υπερασπίζομαι με πάθος. Και θα το κάνω και στη σημερινή συνέντευξη, σας το υπόσχομαι. Για να το κάνετε, δώσε την ευκαιρία στη Βουλευτή Χαγιά που βλέπω ότι θέλει να παρέμβει. Διάλογο πρέπει να κάνουμε. Συνεννόηση πρέπει να έχουμε. Ενημέρωση πρέπει να έχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για τα κρίσιμα ζητήματα. Και να δούμε πού συμπίπτουμε, πού δεν συμπίπτουμε. Κύριε Πρόεδρε, όμως υπάρχει και ο αντίλογος πάνω σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν στήριξε καμία προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης, του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Ανατρέχοντας σε παλιές εφημερίδες και στον τύπο, διαπίστωσε ότι δεν είχατε ψηφίσει καν τον αντιρατσιστικό νόμο. Είχατε ψηφίσει παρόν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ζήτησα από κανένα να ψηφίσει κανένα νόμο. Και εδώ είναι, νομίζω, μια μεγάλη διαφορά, την οποία πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Όταν μαζευόμαστε σε ένα τραπέζι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν μαζευόμαστε για να πείσουμε ένα τον άλλον ότι πρέπει να συγκυβερνήσουμε, να αποκτήσουμε την ίδια άποψη πάνω στα μεγάλα θέματα. Η συνεννόηση είναι άλλο πράγμα, η συνένεση είναι άλλο πράγμα, η συγκυβέρνηση είναι άλλο πράγμα. Ξέρετε, είναι τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Εγώ ζήτησα το αυτονόητο. Λέω, έχουμε τρία μεγάλα ζητήματα μπροστά μας. Ελάτε να ανταλλάξουμε συντεταγμένα απόψεις και να δούμε αν μπορούμε να αποκτήσουμε, όχι στις ψηφοφορίες, αλλά μια εθνική γραμμή πλεύσης στα τρία αυτά ζητήματα. Άρα να εκάσω. Στο θέμα του προσφυγικού, που κατά την άποψή μου είναι μεγάλο πρόβλημα που η χώρα δεν μπορεί να έχει μια εθνική γραμμή πλεύσης, διότι αντιλαμβάνεστε, και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια ατέρμονη εσωκομματική διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι οι υποκανονικές συνθήκες δεν θα είχαν μια τέτοια τοποθέτηση από έναν πυλώνα του πολιτικού συστήματος, την αξιωματική αντιπολίτευση, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στα άλλα ζητήματα πιστεύω ότι αν αποκατασταθεί ένα κλίμα στοιχειώδους διαλόγου και συνεννόησης, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά να καθορίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εσείς επιθυμείτε την πρώτη ταχύτητα. Η πρώτη ταχύτητα λοιπόν είναι η συνεννόηση σε κάποια μείζωνα ζητήματα που αφορούν στη χώρα. Έτσι δεν Ακριβώς. είναι. Γιατί αποκλείετε τις δύο άλλες ταχύτητες, δηλαδή μια διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος ή μια οικουμενική κυβέρνηση? Κύριε Χαγιά, καταρχάς τις αποκλείω σε τούτη τη φάση, διότι ξέρω ότι οι διαφορές είναι σημαντικές και γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Εγώ δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Και δεν έχω στόχο, όλη αυτή η διαδικασία δεν είχε στόχο ούτε το να αλλάξει κυβέρνηση, ούτε το να συμπληρωθεί με άλλους στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε το να διευρυνθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε πολύ δε μάλλον, πόσο δε μάλλον, να πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Μα ξεχνάμε ότι πριν από 2 μήνες και κάτι μέρες είχαμε εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Οι εκλογές δεν γίνανε πριν από 2 χρόνια, γίνανε πριν από 2 μήνες. Ναι, και ο ελληνικός λαός εξέφρασε με την ετοιμιγορία του. Εξέφρασε με την ετοιμιγορία του την άποψή του για το ποιος θέλει να κυβερνήσει. Δικά σας στελέχη άνοιξαν όμως αυτή την συζήτηση της διεύρυνσης. Θυμίζω εδώ ο κύριος Φλαμπουράρης, η κυρία Γεροβασίλη, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι υπαρκτό αυτό το θέμα της διεύρυνσης της κυβέρνησης, της βάσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο μέλλον? Κύριε Σκουρή, ακούστε. Και με ποιους? Κύριε Σκουρή, ακούστε. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Και αυτό καλό είναι να το έχουμε όλοι καλά στο μυαλό μας. Ξέρετε κάτι? Δεν είναι καλό πράγμα η αντιπολίτευση. Δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση να κοιμάται και να ξυπνάει με την έγνοια στο μυαλό της ότι αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την επόμενη μέρα. Το έκανε 7 μήνες όσο είμαστε σκληρή διαπραγμάτευση. Και το ίδιο δυστυχώς κάνει και τώρα. Και δεν είναι καλό για την ίδια, διότι θα πρέπει να προβεί και σε μια διαδικασία
θα έλεγα και αυτοκριτικής και αυτογνωσίας και επανακαθορισμού στο ιδεολογικό της στίγμα. Τώρα, αν περιμένεις ο άλλος να πέσει κάθε μέρα που περνάει, στο τέλος θα την πατήσουν σαν το λύκο με τα πρόβατα, θα λένε στον κόσμο λύκος λύκος, ο λύκος δεν θα έρχεται, δεν θα τους δίνει σημασία κανείς. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Στον ορίζοντα αυτής της τετραετίας υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που εγώ τουλάχιστον θέλω και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Και να σας το πω και διαφορετικά, κύριε Σκούρη. Εγώ έγινε πρωθυπουργός 40 μου χρόνια. Το όραμά μου δεν είναι να διαχειριστώ μια εξουσία όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά να βάλω τις δυνάμεις μου ώστε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο κάποιες αλλαγές. Να μεταρρυθμιστεί το πολιτικό σύστημα, να προβούμε στις μεγάλες και αναγκαίες τομές που χρειάζεται. Ξέρετε, οι προηγούμενοι πετάγαν την μπάλα μπροστά, την κλωτσάγαν. Το ζήτημα όμως είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Το ασφαλιστικό, για παράδειγμα. Αν δεν το λύσουμε, θα το βρούνε μπροστά οι επόμενες γενιές. Πολιτικό σύστημα, σύνταγμα. Μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, όπως τα εθνικά μας θέματα, το κυπριακό. Πρέπει να λυθεί, πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας για να λυθεί. Σε αυτή τη βάση. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα. Χρειάζεται λοιπόν κοινοβουλευτική. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, εγώ θα σας έλεγα. Και με κυβερνητική έκφραση. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν αρκεί κανείς να πει: ξέρεις, εγώ έχω το 35%, 35,5% που πήραμε σε εκλογές και με αυτό το ποσοστό θα πάω να τα αλλάξω όλα. Θα θελήσουμε να δημιουργήσουμε ευρύτερες συνενέσεις. Πρώτα απ' όλα στην κοινωνία, πρώτα απ' όλα μέσα στον ελληνικό λαό, αλλά και γιατί όχι αυτές να αποτυπωθούν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν έβλεπα σε μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα για τον τόπο, για το αύριο αυτού του τόπου, να διαμορφώνονταν ευρύτερες συνενέσεις. Και θα το επιδιώξω. Διότι αυτές οι αλλαγές, στις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν, απαιτούν διαδικασίες διαλόγου, συντεταγμένου, διαλόγου ο οποίος θα έχει αρχή, μέση και τέλος και θα οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα. Σε αυτές λοιπόν τις μεγάλες αλλαγές χρειαζόμαστε ευρύτερες συνενέσεις και πλειοψηφίες. Αυτό όμως δεν είναι αδυναμία. Δεν συνιστά αδυναμία μας να κυβερνήσουμε. Το ότι θέλουμε να περάσουμε μια άλλη κουλτούρα σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Διαλόγου, συνεννόησης, αυτό μας το προσλαμβάνουν ως αδυναμία. Και δεν θα τους βγει σε καλό. Για το ασφαλιστικό όμως δεν είναι ανοιχτά στα χαρτιά σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, διεκδικείτε μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή λέτε να έχετε κοινοβουλευτική συνένεση. Απ' την άλλη μεριά όμως απορείτε. Στα μεγάλα θέματα, στα μεγάλα θέματα. Απ' την άλλη μεριά όμως. Θα σας θυμίσω ότι κυβερνήσει και με 151 για πολλά χρόνια. Σύμφωνοι. Τώρα εσείς είστε στους 153. Εντάξει, δεν είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία υποχρεωτικά θα αντέξει, ούτε υποχρεωτικά δεν θα αντέξει. Υπάρχει όμως ένα σενάριο που είναι το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης, το οποίο κακά τα ψέματα είναι αλληλένδετο με μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία εσείς ζητάτε. Αυτό το σενάριο της οικουμενικής εσείς το συνδέετε με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Λέτε δηλαδή ότι είναι ένα σενάριο διαπλοκής. Αυτό το σενάριο όμως το έθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το έθεσε ο Βασίλης Λεβέντης. Και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο εκπρόσωπος της διαπλοκής στη χώρα. Και επίσης θέλω, μια και είστε εδώ απόψε και μας δίνετε αυτή τη συνέντευξη, επειδή περί διαπλοκής ακούμε σε αυτή τη χώρα από το 1990, εσείς ακόμα ήσασταν μαθητής τότε, εγώ ήμουν φοιτητής, ήμασταν πολύ νέοι, και επειδή εσείς είσαστε ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός, θα μας ονοματίσετε επιτέλους ποια είναι αυτή η διαπλοκή, ή θα την ακούμε διαρκώς από τον ένα πρωθυπουργό στον άλλον, χωρίς να ξέρουμε ονόματα? Να απαντήσω σε ένα-ένα το ερώτημα. Ναι. Κύριε Κουβαρά, προφανώς και δεν είναι ο κύριος Λεβέντης ο εκπρόσωπος διαπλοκής. Αλλά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, διότι εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Λεβέντη. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιούμορ καταρχάς και εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν πάει πολύ καιρός που αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το μηδιακό σύστημα τον απαξίωνε εν χορό τον κύριο Λεβέντη. Ναι. Και τώρα αυτό το πολιτικό σύστημα που τον απαξίωνε εν χορό και τον μηδιακό τον έχει καταστήσει ρυθμιστή της ελληνικής πολιτικής ζωής. Εντάξει. Από εκεί που τον φωνάζαν κάποιοι συνάδελφοί σας στο στούντιο για να τον κερνάνε πίτσες, να τον θεωρούν ως το ρυθμιστή της πολιτικής ζωής. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τον εκτιμώ. Έχει ένα μακρύ πολιτικό βίο. Κατάφερε κάτι το οποίο φάνταζε το προηγούμενο διάστημα κατόρθωτο, να μπει επιτέλους στη Βουλή μετά από πολύ μεγάλους αγώνες που έκανε. Μου έφερε και κάποιες προτάσεις με το που επανεξελέγει στις 20 Σεπτέμβρη τα 9 σημεία. Πολλά από τα οποία πρέπει να σας πω είναι ωραίες ιδέες, αλλά πλην όμως ανεφάρμοστες. Όντως έχετε συμφωνήσει σε 4-5 σημεία. Άκου, συναντήσετε.
Και βεβαίως θα το συναντήσω. Τον έχετε καλέσει στο Μαξίμου, κύριε Πρόεδρε? Όχι, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί. Γιατί άκουσα να λέει ότι μας σνομπάρει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν σνομπάρω κανένα. Εγώ θα συναντήσω όλους όσους μου έχουν ζητήσει να τους συναντήσω, θα τους συναντήσω και θα συναντήσω και άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Θα επιχειρήσω να συναντηθώ, εκτός βέβαια από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, που ίσως να πούμε μετά γιατί εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα στη Γαλλία, αλλά μην ανοίξουμε αυτή την παρένθεση. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Όλους τους άλλους λοιπόν πολιτικούς αρχηγούς και τον κύριο Λεβέ θα το συναντήσω, θα συζητήσω και τις απόψεις του και τις θέσεις του. Εγώ εκτιμώ αυτό που λέει. Όντως έχετε συμφωνήσει σε 4-5 σημεία μαζί του? Όχι, του είπα ότι 4-5 σημεία. Εγώ του είπα ότι πολλά από αυτά που λέει επί της αρχής δεν θα υπήρχε κανένα ο οποίο θα λέγει διαφωνώ. Κανένα. Όμως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένα πράγματα να εφαρμοστούν. Όταν για παράδειγμα λέει οι αργόμισθοι να απολυθούν, συμφωνούμε όλοι. Το ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει και με ποιο τρόπο ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Όταν λέει να απολυθούν όσοι έχουν προσληφθεί με ρουσφετολογικές πελατειακές σχέσεις, συμφωνούμε όλοι. Άντε τώρα βρες εσύ τον τρόπο που θα κρίνεις αν ένας δημόσιος υπάλληλος προσελήφθη από το πράγματι κομματικό κράτος το οποίο είχαν στήσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, ωραίες ιδέες, στην εφαρμογή τους όμως. Δεν ήταν απλώς ιδέες, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν απλώς ιδέες. Οι ιδέες ήταν μια πρόταση και μια βάση για να στηρίξει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμα και με ψήφο ανοχής. Ερώτημα. Είναι ενδυνάμεις. Δεν μας αφορά αυτό, κύριε Σκουρή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν μπαίνουμε σε συνδιαλλαγή με κανένα. Και προς τιμήν του ο κύριος Λεβέντης του ξεκαθάρισε αυτό και μέσα στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών. Το είπε με τον δικό του τρόπο ότι εμείς δεν λέμε αυτά που λέμε για να πάρουμε θέση, για να ανταλλάξουμε τη στήριξή μας. Δεν χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν είναι το θέμα μας να έχουμε στήριξη από κανέναν, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ότι θέλουμε, τώρα πάμε στο άλλο ζήτημα, το ότι θέλουμε σε μεγάλα ζητήματα, ζητήματα που υπερβαίνουν τον ορίζοντα μιας τετραετίας, διότι το ασφαλιστικό θα αφορά τις επόμενες γενιές, τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν είναι θέμα τετραετίας. Η προσφυγική κρίση που αλλάζει τα δεδομένα στην Ευρώπη είναι εθνικό θέμα. Το αν θα λυθεί το Κυπριακό, ήμουνα νιός και γέρασα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, για το Κυπριακό συζητάμε. Άρα λοιπόν, μεγάλα ζητήματα, η συνταγματική αλλαγή. Και εγώ είμαι θειασότης άποψης πρέπει να τα ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να όλα να τα εξετάσουμε. Υπάρχουν όριμα θέματα, αλλά εδώ υπάρχει και μια ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, η δημοκρατία, να μιλήσουμε για την ανάγκη να υπάρξει εμβάθυνση της δημοκρατίας, να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος κοινωνικός με τους φορείς, με τα κόμματα. Όλα αυτά απαιτούν ευρύτερες συνενέσεις και πλειοψηφίες. Δεν ζητώ εγώ αυτή τη στιγμή τη στήριξη κανενός για να περάσω το δύσκολο κάβο. Ξέρετε τι ζητώ, και να είμαι καθαρός. Το πολύ απλό πράγμα. Έχω μια διαπραγμάτευση και θα πούμε για αυτή. Η διαπραγμάτευση δεν τελείωσε στις 12 του Ιούλη. Η διαπραγμάτευση ήταν πολύ σκληρή και για τα κόκκινα δάνεια και για το ζήτημα του ασφαλιστικού θα είναι δύσκολη, και εκεί θα βοηθούσε να καταθέσουν τα κόμματα τις προτάσεις τους, ο καθένας να έχει τη δική του αντίληψη, αλλά όλοι να πούμε, ξέρετε, 10 οριζόντιες περικοπές ήταν αρκετές στις συντάξεις. Να βρούμε λύση, και μπορούμε να βρούμε λύση χωρίς νέες οριζόντιες περικοπές. Και ξέρετε τι μου απαντάνε αυτοί οι οποίοι λένε Πασό και Νέα Δημοκρατία δηλαδή, διότι οι υπόλοιποι, παρά το ότι δεν θέλουν να φτιαχτεί η Επιτροπή, είπανε συμφωνούμε σε αυτό. Πασό και Νέα Δημοκρατία λένε χερέκακα. Όχι, εμείς μπορεί να τις κόψαμε τις συντάξεις, αλλά τώρα δεν θα σε βοηθήσουμε για να τις κόψεις κι εσύ να γίνεις ίδιος με εμάς. Εμείς δεν θα γίνουμε ίδιοι, ακόμα και αυτό να συμβεί. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά πριν πάμε στο ασφαλιστικό. Λοιπόν, θα απαντήσω στο ερώτημα του κ. Κουβάρα. Επειδή έχει μείνει αναπάντητο το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, θα απαντήσω στον κ. Κουβάρα. Ποια είναι η διαπλοκή με ονόματα? Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλα. Κύριε Κουβάρα, είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είμαι χρυσός οδηγός να σας λέω ονόματα. Εγώ βάζω κανόνες και έχω την ευθύνη να βάλω κανόνες. Αν ο Κουβαράς είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα να σμπρώχνει λεφτά στο μηντιακό σύστημα προκειμένου τον κάθε Τσίπρα και τον κάθε Πρωθυπουργό να τον ελέγχει, να τον εκβιάζει, να του ζητάει, να του λέει ότι θα σε στηρίζω, αλλά κοίταξε να μην ελέγχω τα δάνειά μου, κοίταξε να μην πληρώνω φόρους, κοίταξε να μην ισχύει ο νόμος όπως για τους υπόλοιπους και σε μένα. Αυτό τελείωσε. Σας έχουν προσεγγίσει και σας έχουν ζητήσει εγώ, κάποιοι κάτι τέτοιο? Δεν έχω πρόβλημα με τον Κουβαρά όμως, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Ούτε έχω καμιά διάθεση ρεβανσισμού.
Ούτε θα πω ο Κουβαράς να είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει. Εγώ θα πω, κύριε Κουβαρά μου, αυτό τελείωσε. Και τελείωσε όχι μόνο για εσάς, τελείωσε και για όλους τους υπόλοιπους. Θέλετε να με βρίζετε, θέλετε να με χτυπάτε, θέλετε να είστε απέναντί μου, θα το κάνετε. Κανένα πρόβλημα. Θα πληρώσετε όμως. Όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι. Ναι, αλλά ξέρετε, η διαπλοκή στον τόπο, πρόεδρε, δεν είναι το πρόβλημα κάποιων ονομάτων. Είναι μιας διαδικασίας. Είναι αυτό που ονομάτισα πολύ έγκαιρα τρίγωνο της αμαρτίας. Ξέρετε τι είπα, ποιος είναι στο τρίγωνο της αμαρτίας? Είπα ότι στη μία γωνία είναι το πολιτικό σύστημα, στην άλλη είναι το τραπεζικό σύστημα και στην τρίτη γωνία είναι το μηντιακό σύστημα. Ότι δίνουν, παίρνουν αποφάσεις οι πολιτικοί για να ανακεφαλαιοποιούν τράπεζες και να έχουν συγκεκριμένες διοικήσεις και να λειτουργούν με συγκεκριμένα κριτήρια, τα κριτήρια αυτά να ευνοούν συγκεκριμένους ιδιοκτήτες μίντια, οι οποίοι δανείζονται όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δανείζονται, και αυτοί να στηρίζουν το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει τον τόπο. Και σε αυτό εγώ θα περίμενα να βρω μια συνένεση από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Αυτό δεν αφορά τον Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος, η οποία υπάρχει τα 20 τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε παλιότερα, όταν είχε αξιοπιστία το πολιτικό σύστημα, όταν οι πρωθυπουργοί και τα κόμματα ήταν ισχυροί. Σήμερα δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο πολιτικοί να στηρίζονται πίσω από, όχι μηντιακά κατά ανάγκη, από επιχειρηματικά συμφέροντα. Και, και εδώ να σας πω και κάτι. Αν μείνει αυτό, εγώ δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εμείς είμαστε οι άγιοι. Λέω ότι εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να γίνει μια τομή, ώστε να αναπνεύσει ο τόπος και το πολιτικό σύστημα. Πάντως, για να και υπάρχει, να πάμε σε κανόνες που θα ισχύουν για όλους. Για να υπάρχει διαπλοκή πρέπει να υπάρχουν δύο. Δεν διαπλάγεται κανείς μόνος του, αν είναι επιχειρηματίας. Άρα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά, που προκειμένο είναι το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση. Συμφωνώ και απόλυτα. Μήπως φτάσουμε στο σημείο, επειδή δεν λέτε ονόματα, καταλαβαίνω που λέτε δεν είστε χρυσός οδηγός, προφανώς δεν είστε χρυσός οδηγός, αλλά κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να ονομάζετε διαπλεκόμενους όσοι σας κάνουν κριτική. Και όποιος δεν είναι μαζί σας είναι εχθρός σας, άρα διαπλεκόμενος. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αντίθετο. Το καταλαβαίνετε. Θα έπεφτα σε αυτόν τον κίνδυνο. Εάν εγώ σας έλεγα ότι ξέρετε, αυτοί που μου κάνουν κριτική είναι οι διαπλεκόμενοι. Όχι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η κριτική είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, όπως και δεν είχα κανένα πρόβλημα, διότι κύριε Κουβαρά, πέρασα και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ διαπυρός και σιδήρου. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν μόνοι απέναντι σε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και σε μεγάλη πλειοψηφία και του μηντιακού συστήματος. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μπουν κανόνες. Και πρέπει όλοι, μα όλοι και τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη αυτούς τους κανόνες να τους υπηρετήσουμε. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Περάσαμε ένα νόμο. Περάσαμε ένα νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Αυτός ο νόμος για πρώτη φορά βάζει επιτάπητο στο ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία διαγωνισμού. Το οποίο, κυρίως στον παρόν, θα φέρει κάποια έσοδα στα δημόσια ταμεία που τα έχουμε ανάγκη. Και ταυτόχρονα, πέραν αυτού του νόμου, αναδείξαμε και την ανάγκη τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης να πληρώνουν φόρους για τις διαφημίσεις και να πληρώνουν και το τέλος συχνοτήτων. Και μάλιστα είπαμε ότι θα πληρώσουν και αναδρομικά. Εντάξει, κάναμε τους κακούς. Όχι γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε τα μέσα ενημέρωση επειδή δεν στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως θα πληρώσουν και θα επιβιώσουν μπορούν την άλλη μέρα ελεύθερα να στηρίζουν όποιον θέλουν. Αλλά γιατί πρέπει να μπουν κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Και δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία έχει γονατίσει και δεν δανειοδοτείται να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση απελπιστική και κάποιοι άλλοι, γιατί οι επιχειρήσεις είναι και αυτές, να δανειοδοτούνται επειδή έχουν ένα κρίσιμο ρόλο να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Η ταχύτερη στελέχωση του Οσουδρού, κύριε Πρόεδρε, δεν θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση στην οποία αναφέρεστε? Ναι, κύριε Χαράντο, έχετε δίκιο. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Εμένα με έχει ξαφνίσει αρνητικά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει προτάσεις προκειμένου να συγκροτηθούν οι ανεξάρτητες αρχές, έτσι όπως ορίζει ο νόμος ο οποίος εψηφίστηκε από τη Βουλή. Αυτό αφορά όχι μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και το ΑΣΕΠ και ενδεχομένως και άλλους ανεξάρτητες αρχές. Εδώ είναι, νομίζω, ένα θέμα που αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και θέλω να πω ότι, μάλλον ελπίζω, ότι αυτή η στάση δεν υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα,
Απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπα πιο πριν, και είναι δυστύχημα για το πολιτικό σύστημα, υπάρχει μια ατέρβονη προεκλογική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία. Όμως η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Και ελπίζω και πιστεύω ότι, επειδή εγώ βλέπω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπείται, υπάρχει συγκροτημένο παρά το γεγονός ότι έχει διαδικασίες. Έχει έναν υπηρεσιακό πρόεδρο, ήρθε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, είπε αυτά που είπε, πηγαίνει στη Βουλή. Άρα πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα προσέλθουν συντεταγμένα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, προκειμένου να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα σημαίνει ότι κάποια άλλα συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Αλλά δεν θέλω να το προχωρήσω. Ελπίζω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Την προηγούμενη Τρίτη, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, είπατε ότι θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια, θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες. Τι εννοείτε? Την κατάσταση την έχω ούτως ή άλλως στα χέρια μου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρομαι στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Για και χαγιά, αυτό και το οποίο εννοούσα. Των θέσεων, αυτό το οποίο εννοούσα και θα γίνω απόλυτο σαφής, είναι ότι αναμένω το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα σε εύλογες βεβαίως χρονικά διαδικασίες, να υπάρξει συντεταγμένα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, να υπάρχουν οι προτάσεις των κομμάτων, διότι όπως γνωρίζετε χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και σωστά στη συγκρότηση των ανεξαρτήτων αρχών, ώστε να οριστούν οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδυτές που περιμένουν, και να το πω κι αλλιώς, η χώρα χάνει και μια δυνατότητα να βάλει και χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Λοιπόν, ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αν ανακαλύψουμε ή αν υπάρξει, ας πούμε, που δεν θέλω να το πιστεύω, ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό, τότε η κυβέρνηση θα πάρει πρωτοβουλίες νομοθετικές. Είμαι απόλυτα σαφής. Δεν θέλετε να γίνετε πιο σαφής? Τι πιο σαφής να γίνω? Θα πάρει νομοθετικές διαδικασίες. Θα διορθώσει τον νόμο. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα μπλοκάρει μια μειοψηφία, μια διαδικασία η οποία έχει μια πάνδημη αποδοχή στην ελληνική κοινωνία, να μπουν κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να γίνει η διαδικασία διαγωνιστική? Όχι, δεν θα τον μπλοκάρουν. Κύριε Πρόεδρε. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα τον μπλοκάρουν. Να συνεννοούμαστε. Κύριε Πρόεδρε, όσες φορές, χρόνια τώρα που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, ο κάθε πρωθυπουργός λέει ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Εν τούτης, μέσα σε ούτε σε τρεις μήνες, η πλειοψηφία των 155 εδρών έγινε 153 και το ασφαλιστικό, το φορολογικό των αγροτών, το φορολογικό, τα κρίσιμα ζητήματα είναι μπροστά σας. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, πολλοί εκτιμούν, αυτή η πλειοψηφία να πάψει να υπάρχει στο μέλλον. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε μια τέτοια περίπτωση θα ξαναδείτε εκλογές ξανά? Είναι μια λύση οικουμενική? Αν είναι οικουμενική, εσείς θα συμμετάσχετε, θα είναι με εσάς πρωθυπουργό? Ρωτώ, ξέρω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή τα καυτά προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά πριν πάμε σε αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα ουσίας και στρατηγικής. Κύριε Σκουρή, υπάρχει μία ιδιοποιώς διαφορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, τα πέτρινα και δύσκολα χρόνια που οι κυβερνήσεις όλες και η δικιά μας ελπίζουμε σύντομα να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση, είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν ένα πρόγραμμα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε εκλογές αμέσως μετά μια δύσκολη συμφωνία και εξελέγει η νέα Βουλή με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης, με λίστα. Όταν όλοι και κυρίως οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, γνωρίζαν αυτή τη συμφωνία και ήταν πάνω στο τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι οι προτάσεις των κομμάτων για το πώς θα τα διαχειριστούν. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Εάν, όπως λέτε εσείς, υπάρξουν διαφοροποιήσεις, θα είναι εξαιρετικά ύποπτες αυτές οι διαφοροποιήσεις, διότι δεν μπορεί να κρύβεσαι στις λίστες για να εκλεγείς όταν γνωρίζεις ποια είναι η συμφωνία και μετά να διαφοροποιείς εκ των υστέρων. Δεν έχω λοιπόν καμία μα καμία ανησυχία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι δύο αποχωρήσεις ήταν γνωστές από τη δεύτερη μέρα των εκλογών. Και ήταν γνωστές, είναι άλλες οι αιτίες, ας μην τις συζητήσουμε τώρα. Να σας πω και κάτι. Τις επιταχύναμε κιόλας. Τις επιταχύναμε κιόλας. Όποιος διαφωνεί, δηλαδή, λέτε, παραδίδει την έδρα, καλά καταλαβαίνω. Συγχωρείτε. Δεν είναι θέμα διαφωνίας, διότι αν διαφωνούσες, δεν έπρεπε να δεχτείς να είσαι υποψήφιος. Καλά, τα μέτρα. Και αν δεν μπορείς. Και, όχι, δεν γνωριζόταν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ακούστε, διευθούν, δεν τα γνωρίζαν πολύ. Δεν θα δώσω σε κανέναν το δικαίωμα
να διεκδικήσει να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή που έχουμε όλοι εμείς που δίνουμε τη μάχη. Εάν λοιπόν εγώ και η κυβέρνηση αποφασίσουμε ότι πρέπει να δώσουμε μια μάχη, θα την πάμε μέχρι τέλους. Με πλήρη γνώση της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία. Αυτά τα οποία θα φέρουμε στη Βουλή για να ψηφιστούν θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μια σκληρή διαπραγμάτευση όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Όταν πήραμε 0% προστασία στην κατοικία και την πήγαμε στο 60%. Και λέω, δεν θέλουμε να κλωτσάμε μπροστά προβλήματα, θέλουμε να λύνουμε προβλήματα. Το ίδιο θα κάνουμε και με το ασφαλιστικό, το ίδιο θα κάνουμε και με όλα τα δύσκολα τα οποία αναφέρατε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα από εκεί και πέρα. Να μείνουμε σε αυτά εκλογές. Που φέρνετε. Τι εκλογές, κύριε Σκουρή. Τι εκλογές. Με συγχωρείτε. Εντάξει, εγώ λέω λοιπόν ότι αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει 144 αντιμετωπίζει δυσκολίες. Τι θα αλλάξει την άλλη μέρα. Τι θα αλλάξει την άλλη μέρα. Εκτός αν το αίτημα για εκλογές έρθει από αυτούς που μέχρι πρότινος ομνίανε και ομνίων συνεχίζουν και σωστά στο θέμα της σταθερότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και η ΑΝΕΛ, η κοινωνική πλειοψηφία, είναι ο μοναδικός πυλώνας σταθερότητας σε ένα διαρκώς, είναι η αλήθεια, προσταθεροποιημένο πολιτικό σκηνικό. Αλλά η αστάθεια δεν βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα. Η αστάθεια βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Θα μπορούσε και δυστυχώς το λέω αυτό, πρόεδρε, διότι πρέπει και στην άλλη πλευρά να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν χάσετε τους 150 ή οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πάτε σε εκλογές. Θα αναζητήσετε νέους κυβερνητικούς συμμάχους. Αυτό καταλαβαίνω. Καταρχάς, πρέπει να εξηγήσουμε κάτι. Η δεδηλωμένη δεν χάνεται ακόμα και αν συμβεί κάτι σε ένα νομοσχέδιο. Μια κυβέρνηση χάνει τη δηλωμένη όταν υπάρξει ψήφος πρόταση μορφής ή ψήφος εμπιστοσύνης. Εμείς έχουμε πάρει δύο ψήφους εμπιστοσύνης μέσα σε 2,5 μήνες. Μία προγραμματική δηλώσεις κυβέρνησης και μία προϋπολογισμός. Το ασφαλιστικό ενέχει τέτοια. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε το φαινόμενο του καλοκαιριού, όπου ουσιαστικά η δεδηλωμένη ατύπως είχε χαθεί. Έχετε δίκιο ότι χάνεται είτε με πρόταση μορφής, είτε με ψήφο εμπιστοσύνης που δεν παίρνει μια κυβέρνηση. Ωστόσο, έφτασε η κυβέρνηση κάποια στιγμή να έχει 124, 125, 120 βουλευτές. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι παρόμοιο, να φύγουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να χάσουν, να μην παραδώσουν την έδρα τους και εσείς να συνεχίσετε να κυβερνάτε με τη στήριξη βουλευτών άλλων πολιτικών κομμάτων εντός Βουλής? Κύριε Χαγιά, οι εποχές της μεγάλης πολιτικής αστάθειας, την οποία την προκαλούσε στον τόπο αυτός ο διεισμός εξουσίας που ήταν από τη μια η εκλεκτή του λαού και από την άλλη το παλάτι, έχει τελειώσει από τα χρόνια που τελείωσε η βασιλευμένη δημοκρατία. Αυτά τα οποία περιγράφεται είναι φαινόμενα διαλυτικά και παραλυτικά. Και όταν ιδιαίτερα, όμως, μα με συγχωρείτε κύριε Χαγιά, είδατε τι, είδατε το γεγονός ότι έφτασε η χώρα μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση σε μια άκρη, σε ένα χείλος γκρεμού και πάρθηκε μια πολύ δύσκολη απόφαση προκειμένου να συνεχίσουμε τη μάχη καλύπτοντας τα νότα μας. Και τότε πράγματι υπήρξε μια διάσπαση η οποία αφορούσε το κυβερνητικό κόμμα, είχε και βαθύτερες αν θέλετε ιδεολογικές προεκτάσεις, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, και γίνανε οι εκλογές, οι οποίες εκλογές δώσαν τη δυνατότητα στο ελληνικό λαό να κρίνει. Και έκρινε και αυτούς οι οποίοι αποχωρήσανε με πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών και τους έδωσε ένα ποσοστό που δεν τους έβαλε στη Βουλή. Και έκρινε και εμάς και μας έδωσε ακριβώς το ίδιο ποσοστό που είχαμε πάρει 7 μήνες πριν. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και αν υπάρχει στο μυαλό ορισμένο να προξενήσουν, και εγώ το ξεκαθαρίζω, δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν μπορώ να κρίνω για τα άλλα κόμματα. Αν είναι εδώ ο κύριος Καμένος, ρωτήστε τον. Μπορείτε αλλά να αν υπάρχει το ασφαλιστικό αυτό, ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ακελαρίδης είχε πιο αυξημένη ευαισθησία από εσάς. Όχι, γιατί όλοι. Βεβαίως, ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε προηγουμένως στην ευαισθησία που έχει ο ίδιος στελέχη της κυβέρνησής του και άλλοι 100 τόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αναφερθώ σε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως επίσης το καλοκαίρι, ο κύριος Τσίπρας είχε βγάλει μια πολύ αυστηρή ανακοίνωση για την υπεραυξημένη ευαισθησία που είχαν εκφράσει στελέχη της μετέπειτα Λαϊκής Ενότητας του κόμματος του κύριου Λεφαζάνη. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Ακελαρίδης λοιπόν, επικαλούμενος την ευαισθησία του και κάτι που δεν συνάδει με τις αρχές του, όπως είπε, παρέδωσε την έδρα του. Παραμένει βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν μια στάση αρχής την οποία την τιμώ ιδιαίτερα. Το γιατί το έκανε αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να τον ρωτήσετε τον ίδιο να σας απαντήσει. Διότι δεν είμαι εγώ ο αρμοδιότερος να
απαντήσω σε τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την λεπτότητα και την ευαισθησία της απόφασης ενός ανθρώπου να εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική δράση. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Επειδή είμαστε στο ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Για να μην φεύγουμε πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Μπορείς να ρωτήσεις, αλλά επειδή είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα για το ασφαλιστικό, η οποία νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Θα έρθω σε αυτό ακριβώς, σε αυτό το ερώτημα. Θα έρθω μέσα από αυτό που θα ρωτήσω. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή θέτεται ένα ηθικό και πολιτικό ζήτημα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ότι ξέραν όταν μπήκαν στις λίστες ότι είχατε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Επομένως, καλά, ξέραν... αυτό το ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, για όλους. Μα είναι και για την αλλοπρόσαλη στάση που κρατάει η αντιπολίτευση. Αφήστε με όμως να σας πω. Η αντιπολίτευση ψήφισε τον νόμο που περνάει όλα τα μέτρα τα οποία έρχονται τώρα. Όλα. Τα ψήφισε. Ήταν αυτή που κάνει διαδηλώσεις. Για το ναι, ναι. Διαδηλώσεις προκειμένου να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευρωπαϊκή προοπτική, και μάλιστα το ναι τότε ήταν ναι στο σχέδιο Γιούνκερ που ήταν πολύ σκληρότερο από αυτά που έχουμε τώρα. Και τώρα ξαφνικά έρχεται και δεν ψηφίζει. Κάνουν τους αντιμνημονιακούς ενώ 5 χρόνια λαιλατίσαν αυτόν τον τόπο. Εγώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ στην αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα ηθικό και πολιτικό θέμα αξιοπιστίας. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Ο κύριος Μημαράκης, ο άνθρωπος ήταν αυτός που προεκλογικά, αν θυμάστε, έλεγε μαζί να κυβερνήσουμε ακόμα. Και να πάμε μαζί το κάρο. Και εγώ του έλεγα δεν γίνονται αυτά. Έχουμε σοβαρές ιδεολογικές διαφορές. Συνεννόηση να κάνουμε. Μα να ρωτήσουμε. Μια και θέτεται και το θέμα της αξιοπιστίας. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Δώσατε πέρσι τέτοια εποχή.